Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Οριζόντια και γενναία μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Δημήτρης Δημητρίου, υπογράμμισε ότι πολλοί επαγγελματίες και κλάδοι έχουν αποκλειστεί από τα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ τόνισε πως ο χρονικός ορίζοντας της στήριξης πρέπει να ταθεί ως το τέλος του χρόνου. Διαφορετικά, πολλές επιχειρήσεις θα πάλουν προσωρινά ή και μόνιμα λουκέτο. Ασπιρίνη για έναν ασθενή που βρίσκεται στην εντατική χαρακτηρίζει τα οικονομικά μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Επιμελητήριου Ιωαννίνων, ζητώντας γενναία και οριζόντια στήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, πολλές επιχειρήσεις είτε δεν θα ανοίξουν για τους επόμενους μήνες, είτε θα βάλουν οριστικά λουκέτο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Δημητρίου, στυλιτεύοντας και την στάση των τραπεζών. Ανακοίνωσε μέτρα με τα οποία, με δεδομένο τα χρονικά όρια λήξης τους, περισσότερο να δείχνει ότι ενδιαφέρεται για το πώς θα πάει στις εκλογές το φθινόπωρο, παρά για το πώς θα βγει η επιχειρηματικότητα από τα διέξοδα και η ελληνική οικογένεια από τον blackout. Όλες μας οι προτάσεις είχαν χρονικό όριο την λήξης την 31/12 του 2020 και εκ νέου επανασχεδιασμών σε περιπτώσεις μη ανάκαμψης συγκεκριμένων κλάδων. Το βασικότερο αγκάθι σήμερα για τον Έλληνα επιχειρηματία είναι ο κλάδος των τραπεζών. Η ελληνική επιχειρηματικότητα τον έχει σώσει πολλές φορές. Ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να συμπεριφέρονται σαν να μην έχει υπάρξει παγκόσμια πανδημία και να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν και πριν τον COVID-19. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν πως δεν επιθυμούμε την ομπρέλα τους το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα που βρέχει. Ας σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, έστω και για μια φορά. Δεν είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί, αλλά το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Δημητρίου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλεκτικά στηρίζει συγκεκριμένους κλάδους, ενώ υπογράμμισε πως πολλές επιχειρήσεις και στην περιοχή των Ιωαννίνων δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης. Και άλλα, όπως εμείς έχουμε πληροφορία μέσα στο επιμελητήριο, έχουν ανοίξει ή θα ανοίξουν όσον αφορά την εστίαση δοκιμαστικά για το άμεσο μέλλον και να αποφασίσουν αν θα κλείσουν ή όχι μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Άρα μιλάμε για ένα πλήγμα που, ενώ είναι οριζόντιο, βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι επιλεκτική, να ασχολείται μόνο με ορισμένους ΚΑΔ, μόνο με ορισμένες επιχειρήσεις και μάλιστα σε πολύ κοντινό διάστημα. Ήδη γνωρίζουμε όλοι ότι η επιδότηση ενοικίου αφορά την εστίαση μόνο μέχρι τον Ιούνιο και για τους κλάδους του τουρισμού έως και τον Αύγουστο. Λες και τα άλλα επαγγέλματα αυτό το διάστημα θα θησαυρίσουν και δεν θα έχουν τι να κάνουν τα κέρδη τους. Σε αριθμό δεν έχουμε, αλλά έχουμε δεχθεί παράπονα συναδέλφων που δεν έχουν πάρει τα 800 ευρώ. Έχουμε δεχθεί παράπονα συναδέλφων που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν το αίτημα στο ΤΕΠΗΧ λόγω της μεγάλης ζήτησης. Αλλά όπως έχουμε πει, το έδειξε άλλωστε και η πρώτη κατάθεση των αιτημάτων, ήταν πολύ μικρή τελικά. Ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των επιχειρήσεων που είχαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν. Έχουμε πλήθος παραπώνων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, γιατί οι όροι που μπήκαν την τελευταία στιγμή, μετά από ένα μήνα, και έχει να κάνει με την κερδοφορία του πρώτου τριμήνου, είχε να κάνει με την δέσμευση για έλεγχο για 10 χρόνια, κάποιοι συνάδελφοι δεν αποκτήσαν ούτε αυτό το εργαλείο. Έχουμε στείλει και έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με τους υπουργούς και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα εργαλείο που είναι το τελευταίο εργαλείο, το 80-20, 80% εγγύηση ελληνικού δημοσίου, γιατί πιστεύουμε ότι είναι το μόνο που θα είναι πιο αντικειμενικό και πιο κοντά στον εργαζόμενο. Σίγουρα από όλα τα εργαλεία θα υπάρχουν επιχειρήσεις και κυρίως ατομικές που θα μείνουν εκτός. Και όπως είπε και ο Υπουργός σε μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη φαρέτρα της κυβέρνησης για ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων. Αυτές όμως θα υποφεληθούν από την γενικότερη διάχυση των χρημάτων που θα πέσουν στην αγορά.
Κάτι που εμείς το εκλαμβάνουμε ότι μας αφήνουν στην τύχη μας και ο καθένας θα πλέψει όπως μπορεί και με όποιες δυνάμεις έχει. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της και να μην έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ενώ η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να είναι οριζόντια και γενναία, τη στιγμή μάλιστα που το Υπουργείο Οικονομίας γνωρίζει την κατάσταση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το Επιμελητήριο τονίζει ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας που αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό θα πνίξει την ελληνική οικονομία αλλά και άμεση στοχευμένη πρόταση επιδότησης της εργασίας. Είναι μια σειρά ζητημάτων που χρειάζεται να τα ξαναδούν οι αρμόδιοι υπουργοί. Οι συνεργάτες τους, που πλέον δεν είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουν να χειρίζονται τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, ας ακούσουν τους φορείς, τα επιμελητήρια. Αυτοί είναι για την επιχειρηματικότητα και επιτέλους ας σεβαστούν το ρόλο μας, εκτός και αν θεωρούν ότι κακώς υπάρχουμε. Αν δεν γίνουν ευέλικτοι στα προγράμματα που έχουν υλοποιήσει ή που υλοποιούν οι επιχειρηματίες, αν δεν μειώσουν τη γραφειοκρατία των προγραμμάτων, αν δεν πληρώσουν άμεσα, δεν θα επανακινήσει η οικονομία. Δεν θα έχουμε μόχλευση και θα σημειωθεί στάση πληρωμών. Δεν γνωρίζουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού πώς θα ανοίξουν, πότε θα ανοίξουν και με ποιο κόστος όσο αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ποιους θα προσεγγίσουν, από ποιες χώρες και αν γίνουν τελικά γάμοι, βαφτίσεις, event, όλα αυτά που δημιουργούν μια αβέβαια κατάσταση που τους οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης κυρίως για το 2020. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να χρησιμοποιεί το ακίνητό του για επιχείρηση, να πλήττεται, να μην τον στηρίζεις και να του ζητάς ταυτόχρονα να πληρώσει και έμφυα. Έχουμε ζητήσει και συνεχίζουμε να ζητάμε την κατάργησή τους για την επαγγελματική στέγη. Είναι μια σειρά θεμάτων, έτσι όπως τα έχουμε θέσει από την αρχή και δεν έχουν ρυθμιστεί. Το τέλος επιτιδεύματος. Η παράταση προθεσμίας αντικατάστασης φορολογικών ταμιακών μηχανών. Η κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης. Η κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η αργυροχρυσοχοΐα. Η μείωση των συντελεστών φορολόγησης των εταιριών για το τρέχον φορολογικό έτος. Τέλος, το πρόγραμμα SURE να περιλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους που μέχρι σήμερα γενικότερα δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, λες και δεν υπάρχει στον κρίκο της ελληνικής οικονομίας. Ερωτηθεί σχετικά με τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται από τους Δήμους, θα χαρακτήρισε θετικά, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Βλέπουμε ότι κάποιοι Δήμοι έχουν αρχίσει να δίνουν κάποια μέτρα ελάφρυνσης, κάποιοι άλλοι αντιστέκονται γιατί έχουν δικά τους θέματα οικονομίας. Εμείς όμως συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι πρέπει αυτά τα μέτρα να είναι προς το καλό των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Και ζητάμε την άμεση εφαρμογή τους. Επίσης οι Δήμοι, από ό,τι γνωρίζω, περιμένουν και την απόφαση του κυρίου Θεοδωρικάκου για να αρχίσουν να κάνουν περισσότερη εφαρμογή του νόμου για τις τιμές. Αυτό είναι κάτι που θα μιλήσω προσωπικά. Εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει μια τοπική αυτοδιοίκηση να μην έχει την ικανότητα και τη δύναμη με απόφαση του ανωτέρου οργάνου της, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και να περιμένει απόφαση του Υπουργείου για να καθορίζει τιμές δημοσίων χώρων, για να καθορίζει αν θα πρέπει να μειώσει τους μισθούς για ένα μικρό διάστημα στα ακίνητα του Δήμου. Θα πρέπει ο Δήμος να επαναστατεί και να δημιουργεί μόνος του ένα καλό κλίμα για την επιχειρηματικότητα στην κάθε περιοχή όπου αυτός υπάρχει. Αφορά τις δηλώσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, του κ. Δημήτρη Δημητρίου, αναφορικά με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα οικονομικά μέτρα, την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, θα πάμε σε πολιτική συζήτηση με τον κ. Σταύρο Καλογιάννη, βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Κύριε Καλογιάννη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλησπέρα. Πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Καλογιάννη, βρισκόμαστε δύο μόλις ημέρες μετά τις νέες εξαγγελίες από πλευράς της κυβέρνησης για την στήριξη ουσιαστικά αυτή τη στιγμή της οικονομίας, για την επανεκκίνηση της οικονομίας, μία γέφυρα όπως τη χαρακτήρισε ουσιαστικά
ο Πρωθυπουργός στην μετακορονοϊό εποχή. Από την άλλη, βέβαια, παρακολουθήσετε, είχατε δυνατότητα να δείτε και ένα μέρος των δηλώσεων του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Ο επιχειρηματικός κόσμος από την δική του πλευρά θεωρεί ότι είναι ασπιρίνες, ότι δεν στηρίζεται η επιχειρηματικότητα όσο θα έπρεπε να στηριχθεί για να μπορέσει να κρατηθεί όρθια και να μην πάμε σε λουκέτα. Ναι, άκουσα και τον Πρόεδρο, ένα κομμάτι του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Ας ξεκινήσω καταρχάς με το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Θα έλεγα ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που ακουμπάει λιγότερο ή περισσότερο κάθε οικονομική δραστηριότητα στην κατεύθυνση να τη στηρίξει μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο, μεγαλύτερη των 2 μηνών, πανδημίας από τον ιό. Ουσιαστικά μετά από 1 τρίμηνο lockdown είχαμε στην ουσία κατέβασμα των ρολών στην εθνική οικονομία. Τα μέτρα συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι ένα πακέτο όχι μόνο ολοκληρωμένο, αλλά και θα έλεγα εξαιρετικά φιλόδοξο σε πολλούς τομείς. Βεβαίως εξελίσσεται σε ένα βάθος χρόνου. Δεν είναι ένα οικονομικό πακέτο που αφορά μόνο το αύριο. Ακούω τις προτάσεις, τις απόψεις που κατατίθενται από τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο, ένθεν και εκείθεν. Ακούω τις εισηγήσεις, τις αντιπροτάσεις, για παράδειγμα την πρόταση επιμήκυνσης της περίοδου εφαρμογής αυτών των μέτρων. Θα έλεγα ότι σήμερα το κυρίαρχο στοιχείο είναι να μπουν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα. Το μέχρι πότε θα εφαρμοστούν, μέχρι πού θα φτάσουμε, είναι ακόμη αβέβαιο. Αυτό το τονίζει τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και όλοι μας σε κάθε συζήτηση την οποία κάνουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα χρονοδιάγραμμα εντελώς αβέβαιο. Συνεπώς, πρέπει να ξεκινήσουμε την εφαρμογή των μέτρων, πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η επανεκκίνηση της οικονομίας και εφόσον χρειάζονται διορθωτικά βήματα, εφόσον χρειάζονται πρόσθετα μέτρα, εφόσον χρειάζεται επιμήκυνση της περίοδου εφαρμογής αυτών των μέτρων, εδώ είμαστε, το βλέπουμε. Βλέπουμε τις αντοχές της εθνικής οικονομίας και προχωράμε βήμα προς βήμα. Έτσι όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα. Άρα προχωράτε μετρώντας δυνάμεις και δυνατότητες ουσιαστικά που υπάρχουν, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας, κύριε Καλογιάννη. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, αυτός ο παράγοντας της πολύ μεγάλης αβεβαιότητας παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο. Θα ήταν, πιστεύω, μη συνετό για μια κυβέρνηση, γενικά μιλώντας, να εξαγγείλει μέτρα εφαρμογής για το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο ή για τον επόμενο μήνα. Οπωσδήποτε, επαναλαμβάνω, πρέπει να βλέπουμε την εφαρμογή των μέτρων βήμα προς βήμα. Περιμένουμε να ανοίξουν κλάδοι από τους οποίους η χώρα αναμένει πάρα πολλά. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον τουρισμό. Έφτασε ο καιρός. Την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούνιο. Μπαίνουμε στην επόμενη φάση εφαρμογής των μέτρων, τα οποία ακολουθούνται ευλαβικά, θα έλεγα, από την κυβέρνηση. Συνεπώς, μόνο καλύτερες μέρες μπορούμε να αναμένουμε από εδώ και πέρα. Κύριε Καλογιάννη, να μείνουμε λίγο στα οικονομικά μέτρα. Κάποιοι θεωρούν, και κυρίως ο κλάδος της εστίασης ενδεχομένως, αλλά και αρκετοί επιχειρηματίες, ότι θα μπορούσατε, ως κυβέρνηση εννοώ πάντα, για παράδειγμα, στην μείωση του ΦΠΑ να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη μείωση, με βάση και τις προγραμματικές εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης. Ναι. Προφανώς, σε κάθε μέτρο που έχει ανακοινωθεί, θα περιμέναμε, εντός εισαγωγικών το θα περιμέναμε, ακόμη μεγαλύτερα μέτρα, ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ, ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα, για παράδειγμα, μη καταβολής των δόσεων, αναφέρομαι σε οφειλές, προσταμία, ασφαλιστικά και ούτω καθεξής. Αναμέναμε ενδεχομένως ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η οικονομία. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό σημείο. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, τηρουμένων των αναλογιών, η κυβέρνηση προχωράει με πολύ προσεκτικά βήματα, αλλά πάντοτε
έχοντας κατά νου να επανεκκινήσουν όλοι οι τομείς της οικονομίας. Να γυρίσουμε δηλαδή στη νέα πραγματικότητα όσο το δυνατόν συντομότερα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας πω το εξής. Μόλις σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση την οποία εκπονεί ανά εξάμηνο και την οποία συζητάμε οι πρόεδροι των διαρκών επιτροπών όλων των κρατών μελών σε δύο τακτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες. Η μία γίνεται στις αρχές του έτους και η άλλη στις αρχές του φθινοπόρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξέδωσε τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και συστάσεις για τα κράτη-μέλη. Είναι ευνοϊκή, θα έλεγα πολύ ευνοϊκή, η εν λόγω έκθεση για την οικονομία της χώρας, τηρουμένων πάντοτε των αλλαγών. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πού βρισκόμαστε. Και τι συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Συστήνει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη βαρύτητα, αν θέλετε, στις επενδύσεις, τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις δημόσιες, και κυρίως να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά. Είναι δύο σημεία τα οποία πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη της. Από όσο γνωρίζω, τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς πιστεύω ότι πραγματικά είμαστε σε καλό δρόμο, και αυτό το στηρίζω όχι μόνο σε δική μου άποψη, αλλά επαναλαμβάνω σε επίσημα στοιχεία τα οποία κατέθεσε μόλις σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Καλογιάννη, θα πρέπει οι τράπεζες να παίξουν ένα σημαντικό κομβικό ρόλο τη δεδομένη χρονική στιγμή για να μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα ρευστότητας στις επιχειρήσεις? Και σας ρωτώ γιατί και ο κύριος Δημητρίου νωρίτερα και αρκετοί είναι αυτοί που λένε ότι στα χρόνια της κρίσης το ελληνικό κράτος στήριξε μέσα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις τις τράπεζες. Τώρα θα πρέπει και οι τράπεζες να στηρίξουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, να βάλουν πλάτη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Συμφωνώ με αυτή την άποψη. Ασφαλώς πρέπει οι τράπεζες, μεγαλύτερες και μικρότερες, συστημικές ή μη, να βοηθήσουν την αγορά αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, και περισσότερα δάνεια μπορούν να δώσουν και κυρίως με πολύ ευκολότερο τρόπο. Σήμερα δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκαμπτη η διαδικασία λήψης ενός δανείου, ακόμη και επιχειρήσεις, ακόμη και από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα δάνεια. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικά δύσκαμπτη διαδικασία και πάρα πολύ χρονοβόρα. Δεκάδες επί δεκάδων έγγραφα και βεβαιώσεις και χρονοτριβούν πάρα πολύ οι τράπεζες να ρίξουν ζεστό χρήμα στην αγορά. Πρέπει να το ξαναδούν. Την ερχόμενη Δευτέρα, μεθαύριο, ουσιαστικά θα έχουμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής τον κύριο Στουρνάρα, η θητεία του οποίου ανανεώνεται για μια ακόμη περίοδο στην Τράπεζα της Ελλάδος, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα με τον καθήλυν αρμόδιο θεσμικό, με θεσμική θέση πρόσωπο. Κύριε Καλογιάννη, να έρθω στα θέματα της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων για να δούμε έτσι, επειδή και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός ώστε να μην φτάσουμε να εκτοξεύονται τα ποσοστά της ανεργίας, αν και φαίνεται ότι εκεί θα πάμε σε πολύ μεγάλα ύψη, γιατί έγινε σίγουρα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτά τα χρόνια της κρίσης να μπορέσουμε να μειώσουμε και τα τελευταία χρόνια να μειώσουμε αυτά τα ποσοστά. Σίγουρα κανένας δεν θέλει να δει αυτά τα ποσοστά να εκτοξεύονται. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σήμερα και αυτό το πρόγραμμα Συνεργασία μπορεί να εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, κύριε Καλογιάννη? Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Κοιτάξτε να δείτε, τα μέχρι σήμερα στοιχεία, επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τι δείχνουν? Δείχνουν ότι δεν έχουμε απολύσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι να έχουμε νέες προσλήψεις. Και αυτό δεν έγινε μέχρι τώρα, όπως γινόταν αντίστοιχα την ίδια εποχή άλλα χρόνια, ακριβώς διότι ούτε ο τομέας του τουρισμού λειτουργεί, ούτε ο τομέας της εστίασης, επειδή έρχεται καλοκαίρι, πάντοτε έχουμε και πρόσθετο προσωπικό το οποίο απασχολείται στους συγκεκριμένους τομείς. Συνεπώς το ζητούμενο
αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε νέες προσλήψεις. Το ζητούμενο είναι να προστατευτούν προφανώς οι θέσεις εργασίας, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι φαίνεται ότι τηρείται. Τηρήθηκε ήδη τους προηγούμενους μήνες που ήταν πολύ δύσκολοι, συνεπώς είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει και τους επόμενους. Και επιτρέψτε μου επίσης να πω, να δώσω ένα ακόμη στοιχείο της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της σημερινής, η οποία εκτιμά ότι το 2020 η ανεργία σε Ελλάδα θα κινηθεί περίπου στο 19%. Αυτά είναι τα τελευταία επίσημα δεδομένα. Και την επόμενη χρονιά θα πέσει περίπου κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Πιστεύω όχι μόνο να ισχύσουν αυτά τα μεγέθη, να είναι και ακόμη καλύτερα. Αυτός είναι ο κυβερνητικός στόχος, αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Θα δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να τον πετύχουμε. Γνωρίζετε όμως ότι πολλά πράγματα είναι αλληλένδετα, κύριε Καλογιάννη. Σίγουρα ο τουριστικός κλάδος δεν θα δουλέψει όσο θα δούλευε υπό κανονικές συνθήκες. Άρα εργασία θα προσφερθεί για ένα πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Και αν θα μπορέσουν να προσφέρουν εργασία στον ίδιο αριθμό εργαζομένων που ενδεχομένως σχεδίαζαν. Σήμερα σίγουρα, επειδή είπατε ότι παρέμειναν τα ποσοστά της ανεργίας, τα ίδια ποσοστά. Ο κόσμος όμως αυτό το χρονικό διάστημα πήρε και το επίδομα από πλευράς της κυβέρνησης. Ήταν και δεσμευμένοι και είναι οι δεσμευμένοι για κάποιο χρονικό διάστημα οι εργοδότες να τους κρατήσουν. Από εκεί και πέρα είναι το ζητούμενο τι θα γίνει μετά το χρονικό περιθώριο που έχουν, που θα αποδεσμευθούν, κύριε Καλογιάννη. Σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ήταν στην κατεύθυνση να στηρίξουν την εργασία και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Δεν θα είναι ο τουρισμός στο ύψος του αναμενόμενου. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Θα πάμε σε μια ύφεση της οικονομίας. Αυτό το ανακοίνωσε ήδη ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τα οποία δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να τα παραβλέπουμε, πορευόμαστε. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην αγορά. Για παράδειγμα σας λέω ότι μίλησα τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον κλάδο του τουρισμού και στην ορεινή χώρα και στην ορεινή Ήπειρο αν θέλετε και σε παραλιακές περιοχές. Τα μηνύματα είναι θετικά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ θετικά. Περιμένουμε βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Mm-hmm. Οι προβλέψεις όμως είναι πολύ καλές για το επόμενο τετράμινο. Συνεπώς θα διασωθεί πολύ σημαντικό κομμάτι της τουριστικής κίνησης και αυτό είναι κάτι που μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας δώσει την δεδομένη στιγμή. Άρα είστε αισιόδοξος ότι ο τουρισμός και με βάση τα όσα εξαγγέλθηκαν θα μπορέσει τουλάχιστον ως ένα βαθμό να, και δεδομένων των συνθηκών να μπορέσει να δώσει μία ανάσα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το πιστεύω και περιμένουμε να επαληθευθεί. Αυτές πάντως είναι οι προβλέψεις. Μειώσεις μισθών θα έχουμε ή δεν θα έχουμε τελικά έτσι, επειδή είναι και ένα σημείο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση, κύριε Καλογιάννη? Οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν θα έχουμε μειώσεις μισθών. Συνεπώς πιστεύω ότι δεν πρέπει να τίθεται τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχετε αποστείλει σήμερα και μία σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων και την στήριξη των επιχειρήσεων, είχατε καταθέσει έτσι και ένα σχετικό ερώτημα στην Βουλή με αφορμή και επιστολή που είχατε λάβει από τον Δήμο Υπογονίου και έχετε λάβει σχετικές απαντήσεις και από τους αρμόδιους υπουργούς. Ακριβώς. Έχουμε πάρει απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με τον ένα ή άλλο τρόπο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μισθώνουν δημοτικά καταστήματα, είτε έχουν κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Ο Υπουργός Εσωτερικών απαντάει ότι έχουν ληφθεί μέτρα στην κατεύθυνση ανακούφισης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Βεβαίως με κάποιους όρους, διότι θα πρέπει να πούμε ότι προέχει και η βιωσιμότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαι υπέρ της άποψης ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα τη δεδομένη στιγμή, όσο το δυνατόν περισσότερο, έχοντας πάντα κατά νου και την βιωσιμότητα των Δήμων. Και υπάρχουν ΟΤΑ οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια επιπλέον στήριξης της επιχειρηματικότητας και πρέπει να το κάνουν. Όλοι μας
πρέπει ο καθένας με τον τρόπο του να βοηθήσουμε να κινηθεί η αγορά όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό είναι προς όφελος όλων μας, δεν είναι προς όφελος της κυβέρνησης, όπως ενδεχομένως το αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση. Αν η εθνική οικονομία πάει καλά, όλοι οι πολίτες θα πάνε καλά, όλοι θα είμαστε σε καλύτερη μέρα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Καλογιάννη, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω και της καραντίνας και των συνθήκων βρεθήκατε, ήσασταν στην περιοχή την δική μας. Βέβαια αυτό δεν απέκλεισε τις όποιες επαφές είχατε σε καθημερινή βάση με τον κόσμο, με τους πολίτες για να δέχεστε τα αιτήματά τους. Επιστρέψατε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην Αθήνα, έτσι, όπου εκεί σίγουρα θα φαντάζομαι αρχίσατε να προωθείτε και αυτά τα αιτήματα που σας έχουν κατατεθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σωστά λέτε. Βεβαίως πρέπει να πω ότι και το προηγούμενο διάστημα γινόταν αυτό. Απλώς γινόταν έτσι, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων. Έγιναν πάρα πολλές. Όσες δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα έλεγα, με τα συναρμόδια Υπουργεία, είτε τηλεφωνικές επικοινωνίες σε καθημερινή βάση. Βεβαίως, ναι, γίναν πάρα πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι σήμερα γίνονται και προφανώς θα συνεχίσουν. Μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τους φορείς, που απλώνονταν σε όλες τις παραγωγικές τάξεις. Συζητήσαμε ανθρώπους που είναι στο δημόσιο, οι οποίοι είχαν την αγωνία για το αύριο, για το μισό τους και. Συζητήσαμε με πάρα πολλούς εκπροσώπους κλάδων της αγοράς και σήμερα ακόμη με εκπροσώπους των ταξί υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο που αφορά και τον κλάδο των μεταφορών. Υπάρχουν ζητήματα να συζητήσουμε. Προχθές συζητούσαμε με τον κλάδο των χειροτρόφων. Αντιμετωπίζουν πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό το εξωτερικό. Έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά η τιμή του χοιρινού κρέατος. Δεδομένου μάλιστα ότι δεν λειτουργεί η εστίαση, δεν λειτουργούσε το προηγούμενο χρόνο, δεν λειτουργούν τα ξενοδοχεία. Αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο για τους χειροτρόφους, γενικότερα για τους κτηνοτρόφους, ήταν πιο οξυμένα. Με τους μελισσοκόμους συζητήσαμε, γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα σε ό,τι αφορά την διάθεση του προϊόντος. Συζητάμε εκπροσώπους των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι έχουν τα δικά τους θέματα από τις μειωμένα μισθώματα κατά 40% που είχαν το προηγούμενο δίμηνο. Συζητάμε με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ειλικρινά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός και συμπολιτών βεβαίως, αλλά κυρίως εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι θέτουν τα προβλήματα, θέτουν την αγωνία τους για την επόμενη μέρα και προφανώς αναμένουν και κάποιες λύσεις χειροπιαστές. Συνεπώς αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία υπάρχει, συνεχίζεται, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τα Υπουργεία ανταποκρίνονται στο μέτρο του δυνατού, ως το δυνατόν περισσότερο. Είμαι ικανοποιημένος από αυτή την συνεργασία που έχουμε και έτσι συνεχίζουμε. Μεγάλης εκκρεμότητας έχουμε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, κύριε Καλογιάννη. Πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες. Αν δεν υπήρχαν εκκρεμότητες, αν είχαν λυθεί τα θέματα, θα ήταν για όλους πολύ καλύτερα. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν και μεγάλες και μικρότερες εκκρεμότητες. Στα έργα υποδομών παραμένουν οι εκκρεμότητες, αναμένουμε απαντήσεις. Το αγαπημένο σας θέμα. Εκ των πραγμάτων, γιατί υπηρετήσατε το Υπουργείο, οπότε είναι λογικό. Μόνο, γιατί είναι βασικός μοχλός να πάει μπροστά ο τόπος. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τις τελευταίες ημέρες που έχει να κάνει με τη λειψιδρία. Βρισκόμαστε στο Μάιο μήνα και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την ίδρυψη στην πόλη των Ιωνίνων και στο Λυκανοπέδιο. Είδα σχετικές ανακοινώσεις για μείωση της χρήσεως του πόσιμου νερού για άρδευση και. Η λίμνη βρίσκεται ήδη εξαιρετικά χαμηλά, η στάθμη της έχει ήδη πέσει πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, πολύ νωρίς, είμαστε μόνο στον Μάιο μήνα. Τώρα αρχίζει η πολύ ζεστή περίοδος. Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, θα είναι πολύ ανησυχητικά τα θέματα για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Είναι μείζονο σημασίας, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Επειδή αναφερθήκατε στο λεγανοπέδιο Ιωαννίνων, το θέμα της ίδρυψης, του εμπλουτισμού της λίμνης Παμβότιδας, της άρδευσης του κάμπου του λεγανοπεδίου Ιωαννίνων,
Υπάρχουν προτάσεις για αυτά, όπως γνωρίζετε, έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να έχουμε προτάσεις εγκεκριμένες, όχι απλώς ιδέες. Συνεπώς υπάρχει δρόμος μπροστά, απαιτείται συνεργασία, θα πρέπει και οι συναρμόδιοι φορείς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είμαι πάντοτε στην διάθεση, πολύ ανοιχτός για συνεργασία όπως το γνωρίζετε, και σε κάθε περίπτωση συνεχίζω το έργο προς όφελος της πόλης και του τόπου μας και του νομού μας. Κύριε Καλογιάννη, τι μπορεί να προσφέρει το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή? Κοιτάξτε, έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Πραγματικά μπορεί να προσφέρει. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Γνωρίζετε καλά ότι τις έθεσα γραπτώς αυτές τις προϋποθέσεις, τις κατά την άποψή μου προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση να υλοποιηθούν το, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πλούτο αυτής της χώρας που είναι προστατευόμενες περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Βιοποικιλότητας. Πολύ ωραία η ερώτηση που κάνατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει πολύ πλούσια βιολογική ποικιλία. Η Ήπειρος είναι πρικισμένη σε αυτόν τον τομέα. Είναι πλούτος για τον τόπο, για την περιοχή. Οφείλουμε όχι μόνο να προστατεύσουμε, αλλά και να αναδείξουμε αυτή τη βιοποικιλότητα. Το νομοσχέδιο λοιπόν περιλαμβάνει εχέγγυα σε αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως. Είναι 2-3 προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εκπληρωθούν. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στον νέο οργανισμό ο οποίος προβλέπεται να ιδρυθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ, όπως είναι τα αρχικά του. Θα πρέπει να αποκτήσει διοικητικό συμβούλιο, να αποκτήσει σώμα, έτσι ώστε να υλοποιήσει όλες τις δράσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας, για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα, για δράσεις αηφόρου ανάπτυξης, έτσι όπως ακριβώς προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, μπορεί να βοηθήσει, σύν το γεγονός ότι περιλαμβάνει και πολλές άλλες διατάξεις, οι οποίες είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες κλπ. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και κυρίως να επιταχυνθούν. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες κάποτε πρέπει να δοθεί απάντηση. Θα πρέπει ως πολιτεία ευνομούμενη να λύσουμε αυτά τα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες. Σας προβληματίζει, κύριε Καλογιάννη, το πώς θα μπορέσουν να ελεγχθεί κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία των φορέων διαχείρισης μέσα από το νέο μοντέλο διοίκησης? Ναι, έχω εκφράσει τους προβληματισμούς μου γι' αυτό. Επειδή είμαι πολύ κοντά, όπως γνωρίζετε, στους φορείς διαχείρισης από την ίδρυσή τους, όταν τους συστήσαμε την δεκαετία του 2000 μέχρι τώρα, γνωρίζω το έργο που έχουν κάνει, γνωρίζω τα προβλήματα που έχουν, γνωρίζω τις αδυναμίες, γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, και πιστεύω ότι η συζήτηση που είχα με τον κύριο Χατζηδάκη επ' αυτού ήταν στη σωστή κατεύθυνση, να διασφαλίσουμε ό,τι θετικό έχει γίνει και να κάνουμε βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά την επίλυση ζητημάτων των φορέων των προστατευόμενων περιοχών. Μάλιστα. Εκλογές θα έχουμε, κύριε Καλογιάννη? Εκλογές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα έχουμε. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν θα έχουμε, αλλά γίνεται χαμός. Όλοι λένε ότι μάλλον πάμε σε εκλογές. Για να μπορέσει να διαταρρύσει και τα καλά ποσοστά που φαίνεται δημοσκοπικά να έχει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αξίωμά μου στην πολιτική είναι όταν δουλεύεις, όταν εργάζεσαι συστηματικά, χωρίς λαϊκισμούς, με γνώμονα το πρόγραμμά σου, τις αρχές σου, τις ιδέες σου, τότε ο συμπολίτης το καταλαβαίνει, το αναγνωρίζει και σε τιμά. Όποτε και αν είναι αυτό. Και στο τέλος μιας τετραετίας που μπορεί να υπάρχει και μια φθορά. Βέβαια, φθορά θα υπάρξει εκ των πραγμάτων. Έτσι. Δεν μπορεί να κυβερνάς και να μην έχεις φθορά. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι αξίωμα. Αναγνωρίζει όμως και τον τρόπο δουλειάς, επαναλαμβάνω, και θα μας τιμήσει ο συμπολίτης, θα μας τιμήσουν οι συμπολίτες όταν είναι να γίνουν εκλογές. Προσωπικά πάντως δεν το βλέπω. Μάλιστα. Τη δεδομένη στιγμή είναι άλλες οι προτεραιότητες, επαναλαμβάνω.
Κύριε Καλογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε από κοντά. Νομίζω ότι ναι. Πλέον σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα λέμε και διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Ειδησίωνες είναι οι προβλέψεις για τον τουρισμό σύμφωνα με τον κλάδο, ο οποίος κάνει λόγο για μια χρονιά χαμένη με λίγα έσοδα και με αρκετή αβεβαιότητα. Την εικόνα αυτή παρουσίασε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, σημειώνοντας μάλιστα ότι μία από στις δύο τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, θα επιλέξουν να μην επαναλειτουργήσουν δεδομένων των συνθήκων. Μια χρονιά χαμένη με λίγα έσοδα θα είναι η φετινή για τον τουριστικό κλάδο που ήδη έχει χάσει 1,5 μήνα από την τουριστική σεζόν και ατενίζει με προβληματισμό τους επόμενους μήνες. Στους μεγάλους χαμένους θα είναι και επιχειρηματίες οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα προχώρησαν σε μεγάλες επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα. Σίγουρα ο εσωτερικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει μία τόνωση, ωστόσο δεν αρκεί για να γίνει διαφορά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως μία στις δύο μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, δεν θα λειτουργήσουν καθόλου. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, σύνθετο παζλ, μια χρονιά που σίγουρα θα χαθεί, στο διατάφτα εννοώ. Πρέπει να είμαστε σίγουροι και ρεαλιστές ότι θα υπάρξουν λίγα έσοδα ίσα ίσα αν βγει κάποια επιχείρηση ανάλογα τις υποχρεώσεις που θα έχει. Περιμένουμε σίγουρα την εσωτερική αγορά να δώσει μια τόνωση, όμως δεν θα αρκεί όπως φαίνεται τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία για να κάνουμε τη διαφορά. Δουλέψουμε μόνο 2 με 3 μήνες, δηλαδή μέσα σε 360 μέρες έχει δουλέψει μόνο 2-3 μήνες ένα ξενοδοχείο. Δεν μπορεί να αντέξει. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πολλοί είχαν επενδύσει σε εξυγχρονισμό. Χαρακτηριστικά ξέρω ότι η Ήπειρος πήγε τα τελευταία χρόνια αρκετά καλά. Πολλοί κόσμος επένδυσε. Οι ξενοδόχοι εκεί κάνανε εξυγχρονισμό στις μονάδες τους. Πραγματικά είναι εξαιρετικό μέρος, ιδιαίτερα τα Γιάννενα. Αλλά βλέπετε τώρα με το έσοδο μηδέν όλα να καταστρέφονται μέσα σε λίγους μήνες. Υπάρχουν συναδελφοί σας που σκέφτονται να μην λειτουργήσουν τις ξενοδοχειακές τους μονάδες ακριβώς γιατί δεν θα έχουν να κερδίσουν κάτι, κύριε Τάσιο? Ναι, μία στις δύο ξενοδοχειακές μονάδες, αν μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα ανοίξουν. Και ιδιαίτερα δεν θα ανοίξουν εκεί που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες μονάδες, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλά κρεβάτια. Η Κρήτη έχει 250.000 κρεβάτια για να έχει μια εικόνα. Εκεί, αν δεν υπάρξουν πτήσεις, να γεμίσουν τα ξενοδοχεία ή εν πάση περιπτώσει να πιάσουν κάποιες καλές πληρότητες, γιατί άλλο ένα μεγάλο ζήτημα είναι τι σημαίνει πληρότητα και πόσο σημαίνει ότι βγαίνει ένα ξενοδοχείο οικονομικά. Με 50% πληρότητα υπό κανονικές συνθήκες δεν βγαίνει κανένα ξενοδοχείο. Πρέπει να είναι πάνω από 70-75% η πληρότητα για να μπορούμε να λέμε ότι βγαίνει και ένα κέρδος. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς θα υπάρξει αυτό. Ιδιαίτερα οι μεγάλοι όμιλοι ανά τη χώρα φαίνεται ήδη να ανακοινώνουν λίγα από τα ξενοδοχεία τους να ανοίγουν, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα το δούμε και αυτό. Στον πόλεμο υπάρχουν και απώλειες και το μεγάλο ζήτημα είναι να μπορέσουν να διατηρηθούν οι εργαζόμενοι με έστωτα προς το ΖΙΝ, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και εργαζόμενοι που δεν θα προσληφθούν, αφού δεν θα υπάρχουν πληρότητες. Είναι ένα σύνθετο, όπως σας ανέφερα και πριν, παζλ, το οποίο θέλει υπομονή, διάλογο και αλληλεγγύη, γιατί υπάρχει και ένα δύσκολο 2021 μπροστά μας. Ο κλάδος τουρισμού διαπιστώνει θολά σημεία στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξή του, με τον μεγαλύτερο προβληματισμό να έγκυται σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία είναι θολά σε όλες τις ανακοινώσεις, ενώ των υπουργών αντίστοιχα. Και κυρίως εκεί που δίνουμε τη μεγάλη βάση είναι στο εργασιακό. Δηλαδή στο διαμοιρασμό αυτού του, αν θέλετε, εξόδου που θα υπάρχει, γιατί θα είναι πολύ μικρές οι πληρότητες, ιδιαίτερα τον Ιούνιο. Για τον Ιούλιο ακόμα είναι πολύ θολά τα πράγματα και πανελλαδικά, αλλά για παράδειγμα και στην Ήπειρο που γνωρίζω και μιλάω συνέχεια με τους συναδέλφους, όπως και με τον πρόεδρο, που έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο για να αποκτήσουμε αυτές τις πληρότητες. Άρα είναι κομβικό να μοιράσουμε το έξοδο εργοδοσία, αντίστοιχα εργαζόμενους και κράτος, ιδιαίτερα θα έλεγα στις ασφαλιστικές φορές, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πραγματικό κίνητρο να λειτουργήσουμε και οι εργαζόμενοι να πάρουν όσο είναι δυνατόν κάτι και αυτοί για να μπορούν να έχουν στα προς το ΖΙΝ. Από εκεί και πέρα περιμέναμε πράγματι τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στη διαμονή. Αυτό δεν συνέβη. Συνεχίζεται ο αγώνας. Θα προσπαθήσουμε να το έχουμε αργότερα, έστω και για το 2021 αν θέλετε, να μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τιμολογιακά εκεί. Και βέβαια, πολλά ακόμη ζητήματα, κυρίως όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι, το πώς θα διαχειριστούμε τα υγειονομικά κριτήρια στα ξενοδοχεία μας και τελικά πώς φαίνεται να πάει αυτό το θέμα των αεροπορικών πτήσεων. Γιατί τα χερσαία σύνορα, από ό,τι φαίνεται, μετά τις 15 Αυγούστου θα ανοίξουν και η Ήπειρος έχει αρκετούς Βαλκάνιους
οι οποίοι κινούνται από αυτές τις χώρες τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι είναι μια χρονιά που δεν πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας σαν το 2019, δεν το συζητάμε καν. Η μείωση αυτή τη στιγμή αγγίζει το 70% από τις ακυρώσεις που υπάρχουν, πανελλαδικά είναι αυτό, και σίγουρα είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Είναι ένας πόλεμος και έχουμε και αόρατο εχθρό. Είναι μεγάλο το στοίχημα των επόμενων ημερών όταν θα έρθει η κανονικότητα και στα ξενοδοχεία, όταν θα επιλέξουν να έρθουν και οι τουρίστες στη χώρα μας, για να δούμε τελικά πώς θα λειτουργήσουμε όλοι. Οι ακυρώσεις ήδη αγγίζουν το 70% σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κάνοντας λόγο για μια εντελώς διαφορετική τουριστική σεζόν που δεν θα θυμίζει σε τίποτα την περσινή και που δεν αποκλείεται να φέρει αλλαγές και για το μέλλον σε ό,τι αφορά το προφίλ των τουριστών της χώρας μας. Βασικές αγορές καταρχήν, όπως η Γερμανία, η Αγγλία δε πολύ περισσότερο, μιλάμε για μετά τον Αύγουστο και αν θα δούμε Άγγλους φέτος, η Γερμανία με ένα ερωτηματικό, και συγχρόνως βλέπουμε άλλες εθνικότητες οι οποίες έχουν, σωστά το αναφέρετε, περίπου ίδια στοιχεία με εμάς και αυτές είναι που θα μπουν πρώτες, να το πω απλά, στις πτήσεις. Ή αντίστοιχα η χερσαία περιοχή μας, η υπηρετική χώρα όπου θα έρθει η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και τα Σκόπια. Σε ένα ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι κινούνται περισσότερο σταθερότερα τα τουριστικά με την έννοια της θάλασσας, ήλιου και θάλασσα, δηλαδή στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στη Θάσο, σίγουρα όμως και στην δυτική πλευρά μας. Και ή για παράδειγμα στην Ήπειρο σε σχέση με την Πρέβεζα, την Πάργα, όλα αυτά τα ωραία μέρη της περιοχής. Όμως κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις πολλούς Ευρωπαίους που να μπορέσουν να συμπληρώσουν ουσιαστικά το παζλ των εθνικοτήτων, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ένα θετικό στοιχείο που πρέπει να πούμε για την περιοχή είναι ότι το Ισραήλ θα είναι μάλλον από τις πρώτες χώρες, και σήμερα ο Πρωθυπουργός φάνηκε να έχει αυτή τη συνομιλία με τον κύριο Νετανιάχου, για να έρθουν οι Ισραηλοί στην Ελλάδα. Επίσης είναι σημαντικό ότι βλέπουν αρχικά το μοντέλο ήλιο και θάλασσα για τη Ρόδο και την Κρήτη, δηλαδή οι πτήσεις τους να πάνε προς τα εκεί. Όμως επειδή τα Γιάννενα έχουν σημαντικούς δεσμούς με τους Ισραηλινούς, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα περιθώριο και με την οργάνωση τοπικά εκεί να μπορέσει να διαφοροποιηθεί και να έρθουν οι άνθρωποι για να δούμε σιγά σιγά κάποιες διανυκτερεύσεις και στην περιοχή. Αλλάζουν τα δεδομένα στο χάρτη, σωστά το παρατηρείτε, και αυτό μπορεί ξαφνικά να δούμε περιοχές στην Ελλάδα που δεν είχαν εθνικότητα στα προηγούμενα χρόνια. Και το αντίστροφο. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη-Μακεδονία, που δραστηριοποιούμε εγώ επαγγελματικά στην Χαλκιδική, ότι εμείς, ας πούμε, έχουμε να δούμε Σκανδιναβούς πάνω από 20 χρόνια. Και όμως φαίνεται ότι οι Δανείοι μπορεί να είναι μια εθνικότητα που θα έρθουν οι πρώτες πτήσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ούτε καν το σκεφτόμασταν το 2019. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έμπαινε πτήση καν τσάρτερ για εμάς. Άρα λοιπόν, ναι, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, όπως θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις και στον τρόπο με τον οποίο θα σκέφτεται ο πελάτης πια. Με περισσότερο, αν θέλετε, προσοχή σε στοιχεία που τον κάνουν να είναι σίγουρος όσον αφορά την υγεία του, με μεγαλύτερη χαρτογράφηση, αν θέλετε, των περιοχών σε σχέση με τα συστήματα υγείας που μπορεί να υπάρχουν. Το επόμενο ερώτημα είναι στην πρώτη παρτίδα που θα επιστρέψει στις χώρες, όποιες χώρες θα αποφασίσουν οι πελάτες να έρθουν στην Ελλάδα, θα είναι σίγουρα το πρώτο ερώτημα: πώς ήταν εκεί, πώς περάσατε, αν τα κριτήρια ήταν OK και αν τελικά χρειάζεται να μην σκεφτόμαστε πάρα πολύ τα υγειονομικά δεδομένα. Οι πρωτοβουλίες που θα ληφθούν και η δράση προβολής των Ιαννίνων στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης λόγω του COVID-19 αποτέλεσε το αντικείμενο στην συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Τοπικού Τουρισμού. Η Επιτροπή θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου σε συνεργασία με την θεσμοθετημένη Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου. Η συγκρότησή της πάντως ήδη προκάλεσε την αντίδραση της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννα, που κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για αποκλεισμό των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στοχευμένο στον εσωτερικό τουρισμό και σε ξένες αγορές, τις οποίες ήδη υπάρχουν βάσεις από τα προηγούμενα χρόνια, είναι το πλάνο προβολής που θα τρέξει για το επόμενο τρίμηνο ο Δήμος Ιαννητών σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην επανεκκίνηση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή. Σκοπός της καμπάνιας αυτής είναι να προβάλλει τα Γιάννενα κατά τη θερινή περίοδο, κυρίως όμως να δημιουργήσει τις συνθήκες για την προσέγγιση αγορών από το φθινόπωρο, καθώς εκτιμάται ότι λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν νωρίτερα. Το πλάνο προβολής παρουσιάστηκε από τον ειδικό σύμβουλο του Δήμου για θέματα τουρισμού Σπύρο Πέγκα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Τοπικού Τουρισμού, όπου έγινε συζήτηση για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης λόγω του κορονοϊού. Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον Δήμο θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, παράλληλα και σε συνεργασία
συνεργασία με τη θεσμοθετημένη Επιτροπή Τουρισμού και αποτελεί ένα ευέλικτο σχήμα με την συμμετοχή θεσμοθετημένων φορέων του Δήμου και ιδιωτών. Στην πρώτη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη πάρει ο Δήμος με στόχο τα Γιάννενα να περιλαμβάνονται σε όλες τις εθνικές καμπάνιες που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Έγινε επίσης γνωστό ότι ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης έχουν απευθυνθεί στη διοίκηση της Αιτζίαν, ζητώντας στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται να εξετάσει τη δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης των Ιωαννίνων με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο πλεονέκτημα των Ιωαννίνων στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι οι υποδομές υγείας που διαθέτει και το γεγονός ότι έμεινε σχεδόν ανέγκυχτη από την πανδημία. Μπροστά σε μια νέα καθημερινότητα που ακόμη δεν ξέρουμε ποια χαρακτηριστικά θα έχει, η πόλη πρέπει να είναι τουριστικά παρούσα, να επενδύσει πέρα από τα πλεονεκτήματά της και στις δυνατότητες που δημιουργούν οι υποδομές υγείας και οι υγειονομικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, που αποτελούν μια επιπλέον εγγύηση για τους επισκέπτες, τόνισε. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από κατάθεση προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός τοπικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα υιοθετηθεί από τα ξενοδοχεία της περιοχής. Στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης πήραν μέρος ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λόλης, ο Αντιδήμαρχος Έξυπνης Πόλης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Λυκογιώργος, ο πρώην Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γκόλας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διανετάη Σταύρος Βλάχος, εκπρόσωποι των μεγάλων ξενοδοχείων μονάδων της πόλης, επαγγελματίες του τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού και των ξεναγών. Στο μεταξύ, η συγκρότηση και συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Τοπικού Τουρισμού προκάλεσε διαφωνίες και αντιδράσεις από την πλευρά της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα, που σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για αλλοπρόσαλες και επικίνδυνες πολιτικές της Δημοτικής Αρχής, εκφράζοντας την ενόχλησή της για το ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν σε γνώση των άλλων παρατάξεων. Σε πολιτικό επίπεδο, για μία ακόμη φορά διαπιστώνουμε την αλλεργία της Δημοτικής Αρχής για συνεργασία με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα με την παράταξή μας που διοίκησε τον Δήμο την προηγούμενη περίοδο και άσκησε μία σχεδιασμένη, συγκροτημένη και αποτελεσματική πολιτική σε σχέση με τον τουρισμό, αναφέρει η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Αποδεικνύεται ότι εμέσως πλην σαφώς η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει το έργο που παρήχθη σε σχέση με τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της θητείας μας, δεν είναι τυχαίο ότι προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην Επιτροπή αυτή και παρευρέθη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τουρισμού της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι η πολιτική προϊστάμενη του κάθε τομέα κατά την περίοδο που διοικήσαμε τον Δήμο δεν ήταν αυτόνομα φυσικά πρόσωπα, αλλά εντεταλμένοι για να υλοποιήσουν το σχεδιασμό της παράταξής μας, σημειώνει χαρακτηριστικά η παράταξη. Συνεχίζοντας, σημειώνει ότι υπερβαίνοντας τις μικροπρέπειες και πιστεύοντας ότι το πρωταρχικό μέλημα όλων μας θα πρέπει να είναι η συνέχεια στην εξέλιξη των πραγμάτων στο τόπο, καλεί τη Δημοτική Αρχή να αντιληφθεί τον ρόλο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τις καλέσει σε έναν ειλικρινή διάλογο για να καταθέσουν τις απόψεις τους στα ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τη δική μας παράταξη, η οποία αποδεδειγμένα και με μετρήσιμα αποτελέσματα άσκησε επιτυχημένη πολιτική στα ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του τόπου, δηλώνουμε παρόντες για να συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των Ιωαννίνων, καταλήγει ανακοίνωση. Νέα θα είναι τα δεδομένα και ακόμη πιο δύσκολη η προσαρμογή των μικρών παιδιών στα νηπιαγωγεία, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν με την σειρά τους ένα νέο τρόπο λειτουργίας με βάση τα μέτρα πρόληψης για τον κοροναϊό. Η επιστροφή αυτή είτε αποφασιστεί να γίνει άμεσα, δηλαδή από τις αρχές Ιουνίου, είτε τον Σεπτέμβριο, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει την δομή λειτουργίας στην προσχολική αγωγή, χωρίς να λείπει ο προβληματισμός και για τον παιδαγωγικό αντίκτυπο. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις υπό την καθοδήγηση και τις συστάσεις των ειδικών σε ό,τι αφορά την επιστροφή των μαθητών του Δημοτικού στις σχολικές αίθουσες. Εκτός όμως από τα δημοτικά, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία, τα οποία ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και η παιδική και η προφωνηπιακή σταθμή. Οι απόψεις για το αν θα πρέπει να γίνει η επιστροφή των μικρών μαθητών στα σχολεία διήστανται ακόμη και εντός της επιστημονικής κοινότητας. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση και προβληματισμό στους γονείς. Πάντως, συστηματική ανασκόπηση 47 μελετών από όλο τον κόσμο που είδε το φως της δημοσιότητας επισημαίνει πως αν και είναι πιθανό τα παιδιά να μπορούν να μεταδώσουν το νέο κορονοϊό που προκαλεί την νόσο COVID-19, αρκετοί παράγοντες συνηγορούν
ότι είναι απίθανο τα παιδιά να αποτελούν βασικό κρίκος στην εξάπλωση της πανδημίας. Έτσι, το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων είναι απίθανο να επιδράσει αρνητικά στην εθνικότητα από COVID-19, είτε στο γενικό πληθυσμό, είτε ειδικότερα μεταξύ των ηλικιωμένων. Εάν τελικώς αποφασιστεί η επιστροφή των μικρών μαθητών στις σχολικές αίθουσες, σίγουρα και για αυτά η καθημερινότητα θα είναι εντελώς διαφορετική. Και σίγουρα στις πιο μικρές ηλικίες πιο δύσκολα εφαρμόσιμη. Αυτό παραδέχθηκε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα η πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατερίνα Πλακίτση. Τα μέτρα, μάλιστα, που θα πρέπει να ληφθούν και εντός των νηπιαγωγείων αναμένεται να αλλάξουν συνολικά την λειτουργία του, όπως παραδέχθηκε η κυρία Πλακίτση, κάτι που μπορεί να έχει τις δικές του επιπτώσεις στο παιδαγωγικό κομμάτι. Θα μπορέσουν, τα μισά θα μπορέσουν, τα μισά θα έχουν πρόβλημα. Είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό γιατί εντάξει, τα παιδιά κλαίνε, τρέχει μίξα τους, κάθε πρωί που έρχονται δίνουν αγκαλιά στην νηπιαγωγό. Θα πρέπει να τους πεις να μην δώσουν τη γνωστή αγκαλιά. Κάνουν κύκλο, κάνουν γωνιές. Το ακούμπημα στο νηπιαγωγείο είναι το μόνο σύνηθες. Οπότε πρέπει να αλλάξει και όλη η λειτουργία τώρα. Δηλαδή θα είναι ένα πράγμα, όχι το νηπιαγωγείο που ξέραμε, θα είναι ένα αποστεωμένο πράγμα. Το νηπιαγωγείο δεν είναι παράδοση ή εξέταση. Είναι ομαδούλα, είναι κόβω με τα ψαλίδια, είναι ξαπλώνω χάμω, είναι χορεύω, είναι πάω στη γωνίτσα, παίρνω ρόλους, ντύνω με ρούχα, κάνω θέατρο. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα για να μεταφερθεί ο ιός, έτσι δεν είναι. Τώρα να κάτσει τον ήπιο σε μια καρέκλα, να ακούσει και να φύγει. Δεν είναι το νηπιαγωγείο που ξέραμε, εντάξει. Θα είναι αυτό το πράγμα να έρθει και να κάτσει μόνο του και να μην ακουμπάει κανένα άλλο και να είναι και σε απόσταση και να είναι έτσι με αυτό το πράγμα. Δεν είναι νηπιαγωγείο αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι απλώς μία παρουσία του παιδιού στο σχολείο για να μην είναι στο σπίτι. Είναι μία φύλαξη με κάποια αλληλεπίδραση, αλλά δεν είναι σχολείο νηπιαγωγείο αυτό. Θα είναι μία πρόβα. Θα δούμε. Ας το προβάρουν. Τι να πω. Να μην το προβάρουν. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη αυτή τη ζυγαριά τώρα. Πού είναι το καλό και πού είναι το κακό. Πού είναι το προτιμητέο και πού το απεριπταίο. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ζυγαριά. Στο μεταξύ, από σήμερα και υπό άλλες συνθήκες, η πόλη των Ιωαννίνων θα φιλοξενούσε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση, υπό την διοργάνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ένα συνέδριο που θα επιστρέψει και πάλι στα Γιάννα 10 χρόνια μετά την διεξαγωγή του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου, αλλά με κάποιους μήνες καθυστέρηση και πιο συγκεκριμένα στις 6 Νοεμβρίου, καθώς λόγω των συνθήκων που προκάλεσε η πανδημία, απαιτήθηκε η χρονική του μετάθεση. Σήμερα θα ήμασταν στο πνευματικό κέντρο και όλη η πόλη θα ήταν μαζί μας, με όλη την Ελλάδα, με τους ερευνητές του πεδίου των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, θα ήταν μαζί μας να γιορτάζουμε. Θα είχαμε το δημοτικό οδείο, τα παιδιά, θα είχαμε την καμεράτα του Πανεπιστημίου, θα είχαμε μια μεγάλη, μεγάλη γιορτή σήμερα. Δεν πειράζει, μένουμε ασφαλείς, μένουμε στην ενημέρωση και στη διάδραση του 11ου. Έχει 22 χρόνια ζωής Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες για την Προσχολική. Σκεφτείτε, Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική, 22 χρόνια συνέδριο. Το είχαμε ξανακάνει και το 2008 στα Γιάννενα. Και ύστερα από 10 χρόνια περίπου το ξαναπήραμε. Λοιπόν, θα το μεταφέρουμε. Το μεταφέρουμε 6 Νοεμβρίου. Αυτό ήθελα έτσι να θυμηθούν όλοι οι φίλοι, όλα τα σχολεία, όλοι οι γονείς, όλα τα παιδιά, όλοι οι ερευνητές, ότι 6 Νοεμβρίου ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Και μπορεί να μετατέθηκε, αλλά το χτίζουμε αυτό το συνέδριο όλοι μαζί, τηρώντας τις αποστάσεις, ακολουθώντας τα μέτρα ασφαλείας, αλλά με την προσπάθεια να ανταμωθούμε. Γιατί ξέρετε, εύκολα μπορείς να το κάνεις διαδικτυακά ένα συνέδριο. Δεν είναι όμως, δεν έχει αυτή την απήχηση. Έχουμε τόσες δράσεις με τα σχολεία. Οι μικροί μαθητές θα πάρουν ρόλους, θα γίνουν ερευνητές, θα γίνουν, δηλαδή παράλληλα με το κυρίως συνέδριο, θα τρέχουν τόσες παράλληλες δράσεις μας, ξέρετε, φεστιβάλ, διαγωνισμοί ρομποτικής, μικροί μαθητές, ερευνητές. Οπότε όλη αυτή η αλληλεπίδραση, πού θα φανεί έτσι με το εξαποστάσεως, πάει, θα χαθεί. Επίσης, κακά τα ψέματα,
και για τους ερευνητές και για τους νέους ερευνητές, για να στηρίζουμε πάντα αυτούς που ξεκινάνε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να δούνε τους φτασμένους και να τους συζητήσουν ζωντανά, αντί να τους διαβάζουν σε βιβλία. Γιατί θα είναι μια ζωντανή βιβλιοθήκη για τους νέους ερευνητές ένα συνέδριο. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 6 Νοεμβρίου. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη συζήτηση πολιτικού επίσης περιεχομένου με τον κύριο Χρήστο Μαντά, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Μετά από πολλές τεχνικές δυσκολίες, τα καταφέραμε. Μπορούμε επιτέλους. Ευτυχώς έχουμε πολλές εναλλακτικές, είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα λέμε και από κοντά μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, κύριε Μαντά, θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με ένα πρώτο σχόλιο το πώς είδατε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Υπάρχει έντονη κριτική από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα μέτρα, θεωρώντας ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι να μπορέσει να στηριχθεί η οικονομία, να μπορέσει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, να μπορέσουν να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας. Τα μέτρα, κυρία Σταύρου, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όχι μόνο είναι καθυστερημένα, όχι μόνο είναι σε λάθος κατεύθυνση, αλλά χτυπάνε στον πυρήνα την εργασία, τον κόσμο της εργασίας και τους μικρομεσαίους, και επιχειρούν μια τεράστια αναδιάρθρωση στην ελληνική οικονομία με αφορμή αυτό το κακό της πανδημίας που έχει πλήξει όλο τον πλανήτη. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ουσιαστικά τα δημοσιονομικά μέτρα, δηλαδή τα μέτρα άμεσης ενίσχυσης, δεν υπερβαίνουν τα 8,5 δισεκατομμύρια. Το πώς ακριβώς φτάνει στα 24 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, και εδώ είναι απορίας άξεων, πώς λεφτόδεντρα εδώ σε αυτή την περίπτωση μάλλον υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία. Το πώς φτάνει είναι μια πραγματικά δημιουργική λογιστική. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Από τα 8,5 δισεκατομμύρια που είναι το καθαρό ποσό δημοσιονομικών μέτρων, υπάρχουν περίπου 3,2 δισεκατομμύρια που αφορούν προβλέψεις, που αφορούν ζητήματα αναστολής υποχρεώσεων, και άλλα 2 δισεκατομμύρια μη επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο όμως δεν είναι άμεση ενίσχυση, και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τα υπόλοιπα 8 δισεκατομμύρια μέχρι τα 24 είναι η πρόβλεψη που θα έχει η μόχλευση μέσω αυτών των μέτρων για την ελληνική οικονομία. Αυτά λοιπόν δεν είναι μέτρα, είναι προβλέψεις μέτρων, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι επαρκή, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως είπα, και χτυπάνε στον πυρήνα τους τον κόσμο της εργασίας, καθώς νομιμοποιούν τη μισή δουλειά, μισή ζωή. Δηλαδή τι κάνουνε, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ειδικά σε αυτές που θα επαναλειτουργήσουν, να λειτουργούν για τις μισές μέρες, και το υπόλοιπο, δηλαδή ένας εργαζόμενος που το μήνα έπαιρνε 1.000 ευρώ, θα δουλεύει τις μισές μέρες, θα παίρνει 500 ευρώ από τον εργοδότη, και το υπόλοιπο 50%, τα άλλα 500, κατά 60% θα το καλεί, τι λέει, το κράτος. Η κυβέρνηση. Δηλαδή, θα έχει μείωση τουλάχιστον 20% στο συνολικό του μισθό. Αυτό βάζει μπροστά στην πραγματικότητα τη μείωση των ανθρώπων που θα συνεχίζουν να εργάζονται του ημερομίσθιό τους, του μισθού τους, του μηνιαίου, κατά 20% ή την απόλυση. Και δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο, κατά τη γνώμη μας, καταστροφικό σπιράλ, που η ύφεση θα γίνει πιο βαθιά και η ανάκαμψη σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη τη διεθνή θα γίνει πιο δύσκολη. Πώς θα έπρεπε λοιπόν, κύριε Μαντά, να προχωρήσει η κυβέρνηση? Τι είναι αυτό που, έτσι, επειδή είναι ένα ερώτημα που τίθεται, το τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν κυβέρνηση? Ναι.
Ναι. Βέβαια, αναμένουμε να ανακοινωθεί και το πρόγραμμα. Μένουμε όρθιοι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρόκειται να παρουσιαστεί έτσι και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Μένουμε όρθιοι. Βέβαια, αλλά μετατέθηκε χρονικά λόγω του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε εξαγγείλει στις αρχές Απριλίου ένα πρόγραμμα 24 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 14 δισεκατομμύρια ήταν καθαρά δημοσιονομικά μέτρα. Τα υπόλοιπα ήταν εγγύησεις. Εκεί μέσα είχαμε προβλέψει δύο βασικά πράγματα, τα οποία θα στήριζαν τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτον, για τους εργαζόμενους είχαμε πει ότι μπορεί συνολικά να καλύψει το κράτος την ήδη υπάρχουσα μισθολογική δαπάνη, ήταν περίπου 2,7 δις για κάθε μήνα, ένα το κρατούμενο, έτσι ώστε με το τέλος της πανδημίας περίπου να ξαναβρεθούν οι θέσεις εργασίας και η οικονομία μας περίπου στην ίδια θέση που ήταν πριν από την επέλευση της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας. Και ένα δεύτερο βασικό μέτρο ήταν τα 3 δισεκατομμύρια μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα νούμερα βγαίνανε, όπως το λέμε έτσι στην καθομιλωμένη, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε φροντίσει να αφήσει ένα μαξιλάρι που πέρα από τα 15 δισεκατομμύρια περίπου που είναι δεσμευμένα για την αποπληρωμή του χρέους, υπήρχε και ένα άλλο ποσό αρκετά μεγάλο, πολλών δισεκατομμυρίων, 37, 40, εν πάση περιπτώσει, πάντως συνολικά αυτό ήταν το μαξιλάρι, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εύρος το βαρός τότε, για να μην φτάσουμε σήμερα σε νέα αδιέξοδα. Για να προσθέσω δε και κάτι ακόμη, επειδή είναι στη δημόσια συζήτηση, για το ποια ήταν η ανάπτυξη από τότε που παρέλαβε την διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θέλω να σημειώσω ότι εμείς παραδώσαμε την ανάπτυξη στο 2,8% και το τελευταίο τρίμηνο επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έφτασε στο 1%. Άρα λοιπόν δεν είχαμε μπει σε μία λεωφόρο ανάπτυξης και ήρθε η πανδημία και τα κατέστρεψε όλα. Από την αρχή πιστεύουμε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη ήταν σε λάθος κατεύθυνση και επαναλαμβάνω εναντίον του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων. Από την πρώτη στιγμή, ούτως ή άλλως, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ ζητούσατε να υπάρξουν οριζόντια μέτρα και όχι να πάμε σε αυτό το σταδιακό ουσιαστικά, στις σταδιακές ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά η κατάσταση αν πηγαίναμε από την αρχή σε οριζόντια μέτρα, κύριε Μαντά. Δεν άκουσα ακριβώς την ερώτησή σας, αν θέλετε ότι να επαναλάβετε. Βεβαίως, βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή ως ΣΥΡΙΖΑ λέγατε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε πάει σε οριζόντια μέτρα. Από την πρώτη στιγμή. Θεωρείτε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα σήμερα αν εξ αρχής είχε πάει σε οριζόντια μέτρα? Νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικά και στο πώς θα ξεκινούσε η ελληνική οικονομία σε αυτές τις νέες συνθήκες. Να σημειώσω εδώ ότι προφανώς δεχόμαστε ότι υπάρχει μια συνολική αβεβαιότητα και ένα θέμα πλανητικό και οπωσδήποτε και ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό και κάνουμε και κριτική στο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, εν πάση περιπτώσει η γαλλογερμανική πρόταση για το ποσό των 500 δισεκατομμυρίων, τη θεωρούμε ανεπαρκή και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όμως πιστεύουμε ότι η χώρα μας είχε τη μοναδική δυνατότητα λόγω του μαξιλαριού, χωρίς να δανειστεί, να πάρει μέτρα έγκαιρα από τότε που τα είχαμε προτείνει, από τις αρχές του Απριλίου. Έχουμε φτάσει τέλη Μαΐου, θα βγούμε σε λίγο στον Ιούνιο. Ευτυχώς η πανδημία, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, πάνε καλά τα πράγματα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μπροστά μας πολύ πιθανόν ένα νέο κύμα και δεν έχουμε μπροστά μας προβλήματα και προφυλάξεις που απαραίτητα πρέπει να πάρουμε, αλλά πραγματικά στην οικονομία νομίζουμε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι η ανοσία της αγέλης, όπως λέμε. Mm-hmm. Γίνεται χαμός δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα των εκατοντάδων χιλιάδων χαμένων θέσεων εργασίας και πολύ φοβάμαι ότι το Μάιο θα είναι πολύ περισσότερες. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα καταστροφικό σπιράλ και η απάντηση της κυβέρνησης, όπως είπα, είναι ουσιαστικά ένα νέο μνημόνιο. Ένα νέο μνημόνιο είναι όσο αφορά τον κόσμο της εργασίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως, έτσι επειδή επανέρχεσαι στο θέμα της εργασίας, κύριε Μαντά, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, αντέστρεψε κατά κάποιο λόγο έτσι τα δικά σας κατηγορώ και την δική σας κριτική, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν πρωταθλητής στην μερική αλλά και την προσωρινή απασχόληση. Δεν είναι έτσι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Βρούτσης ότι στην περίοδο της δικιάς μας διακυβέρνησης η μερική απασχόληση μειώθηκε σημαντικά. Είχαμε το 70% των νέων θέσεων εργασίας σε πλήρη απασχόληση. Νομίζω ότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και έτσι μειώθηκε η ανεργία κατά 10 μονάδες. Ωστόσο και αυτή η κρίση της πανδημίας μας βρήκε πράγματι με ψηλή ανεργία. Αλλά αυτή η πολιτική Βρούτση και στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων και του εργατικού δικαίου που το διέλυσε από την πρώτη στιγμή, αλλά και στο θέμα της αντιμετώπισης, που είναι πολύ διαφορετική από ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που είναι ουσιαστικά επιδότηση της ανεργίας και το εξήγησα πριν πώς ακριβώς γίνεται αυτό, νομίζουμε ότι είναι καταστροφική για τον κόσμο της εργασίας. Και ο κόσμος της εργασίας, θέλω να το τονίσω, κυρία Σταύρου, θα αντιδράσει σε αυτή την πολιτική. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, όπως και ο κόσμος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Άσε δε που και σε άλλα πεδία, όπως το πεδίο των εργαζομένων στον χώρο της τέχνης, και βεβαίως και στον χώρο της παιδείας που επιχειρείται να περάσει ένα αντιδραστικό, αναχρονιστικό νομοσχέδιο, ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις. Τα γνωρίζουμε αυτό και ήδη και υπάρχει και στον τόπο μας. Δηλαδή έχουν ήδη υπάρξει πολύ σημαντικές αντιδράσεις. Κύριε Μαντά, το σχέδιο για τον τουρισμό πώς το είδατε και πόσο εφαρμόσιμο θεωρείτε μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, το σχέδιο για τον τουρισμό, καταρχήν να καταλάβουμε πότε θα είναι το τελικό σχέδιο, διότι ειδικά σε σχέση με τα υγειονομικά μέτρα, κάθε μια μέρα αλλάζουν. Τη μία θα γίνονται τεστ στους τουρίστες, την άλλη πυγματοληπτικά, την άλλη καθόλου. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σχέση με αυτό το σκέλος. Ωστόσο, δεν βλέπουμε αυτό το σημαντικό πράγμα που νομίζω ότι μπορεί εν μέρη να σώσει εν μέρη, πραγματικά εν μέρη, γιατί ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή τον τουρισμό. Δηλαδή δεν βλέπουμε μια σημαντική ενίσχυση του κοινωνικού εσωτερικού τουρισμού σαν μια ξεκάθαρη πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακούμε αποσπασματικά μέτρα που όμως δεν συγκροτούν μια ενιαία πολιτική και στρατηγική. Εμείς θα παρουσιάσουμε και για αυτό το τομέα συγκεκριμένα μέτρα. Ήδη έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις και τοπικά και πανελλαδικά με τους αντίστοιχους φορείς και νομίζω ότι θα δώσουμε μια σημαντική διέξοδο στην πρότασή μας και για τον χώρο του τουρισμού που πραγματικά πλήττεται πολύ σημαντικά στη χώρα μας από αυτή όλη την κατάσταση, την πλανητική κατάσταση όπως προείπε.
Το πρόγραμμα το μένουμε όρθιοι. Πότε θα το παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας? Κύριε Μαντά, έχει οριστεί νέα ημερομηνία? Πιθανότατα τη Δευτέρα θα γίνει αυτό, ωστόσο μένει να το δούμε και να ανακοινωθεί επισήμως. Μάλιστα. Εκλογές βλέπετε εσείς? Αυτό ξέρετε ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευκαιρία της, του Πρωθυπουργού, σίγουρα. Της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και άρα νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Και αυτοί έχουν βάλει αυτή την συζήτηση μπρος, θα έλεγα με έναν ανεύθυνο τρόπο, διότι σε τέτοιες καταστάσεις πραγματικά είναι να απορεί κανένας με τον κινησμό ορισμένων οι οποίοι προτείνουν εδώ και τώρα εκλογές. Αν βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα ή αν προσπαθήσει να βρει χρονικό παράθυρο είτε τον Ιούλιο είτε το φθινόπωρο για να το κάνει, ενώ περιμένουμε και ένα νέο κύμα πανδημίας, νομίζω θα επισφραγίσει μια ανευθυνότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό που πρέπει νομίζω να γίνει είναι να υπάρξει επιτέλους ένα σχέδιο πραγματικής εξόδου από την, αυτή τη μέγενη που έχουμε βρεθεί, από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο που έχουμε βρεθεί με τη σφραγίδα της κυβέρνησης, θα λέγαμε. Γιατί έχουν πραγματικά την πλήρη ιδιοκτησία των μέτρων που λαμβάνουν και οδηγούν σε μια νέα λιτότητα και σε ένα νέο καταστροφικό σπιράλ την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, εάν βεβαίως υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και να δώσουμε διέξοδο με μία πρόταση για προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα και για την συσπήρωση πολλών δυνάμεων σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Μαντά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Την επόμενη φορά θα τα πούμε στο στούντιο. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Εντατικά εργάζονται τις τελευταίες ημέρες στα συνεργεία του Δήμου Ιεντών για τον καθαρισμό και την αποψήλωση εκτάσεων τόσο εντός της πόλης όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα. Στόχος είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα και έτσι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνταν για οδηγούς λόγω της έλλειψης ορατότητας, αλλά και να θωρακιστεί ο Δήμος από τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Συνεχής και καθημερινή είναι πλέον οι καθαρισμοί και οι αποψηλώσεις από τα συνεργεία του Δήμου Ιεντών με στόχο απάκρης άκρη ο Δήμος να καθαριστεί και να θωρακιστεί από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι συνθήκες καραντίνας έφεραν αρκετά πίσω αυτό το έργο, ωστόσο πλέον ο μηχανισμός του Δήμου εργάζεται πυρετωδώς για τους απαραίτητους καθαρισμούς από την βλάστηση που έχει μεγαλώσει. Παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στην πόλη, σε πάρκα, πλατείες και εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο, όσο και σε δημοτικά διαμερίσματα. Κατά την χθεσινή ημέρα έγιναν παρεμβάσεις στην Εθνική Οδό μέχρι και από το πανηπυρεωτικό τμήμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Ιεντών. Ενώ σήμερα οι εργασίες συνεχίστηκαν στο Νεοχωρόπουλο αλλά και στο Πάρκο των Λακωμάτων.
Για τη Vivian Στασινού, ε. Όχι. Πώς είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν σύντομα ώστε να θωρακιστεί ολόκληρη η περιοχή από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ταυτόχρονα όμως αυτό προϋποθέτει και την άμεση μέρημνα από τους ιδιοκτήτες εκτάσεων, προκειμένου και οι ίδιοι να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία συζήτηση για απόψε με τον Νίκο το Ρόζο, όπως κάθε Παρασκευή, πάλι οικονομικού περιεχομένου η συζήτηση. Για οικονομία συζητήσαμε σήμερα και με τους προηγούμενους καλεσμένους. Οικονομικά θα συνεχίσουμε και με τον Νίκο το Ρόζο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα. Μια και το ξεκίνησες με αριθμούς, με νούμερα. Ας το κλείσουμε και έτσι όπως είπες, με νούμερα, με αριθμούς, με προβλέψεις. Δεν ξέρω μόνο που είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή. Άλλους υπολογισμούς κάνει η κυβέρνηση, άλλους υπολογισμούς κάνει η αντιπολίτευση. Τελικά ποιοι είναι οι σωστοί υπολογισμοί, Νίκο? Έχεις καταλήξει? Προσπαθώ, γιατί στην Ελλάδα είναι δύσκολο να καταλήξεις κάπου με το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Όπως είπες πολύ σωστά, ο καθένας κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αμφισβητούμε και εμείς τις γνώσεις μας στην οικονομία και στους αριθμούς. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, εδώ θα πάμε τώρα να δούμε το κομμάτι των αριθμών, πώς ακριβώς εξελίσσεται. Μέχρι στιγμής περίπου φτάνουμε με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού τα 17 περίπου δισεκατομμύρια. Να πούμε, αυτό είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο αφορά περισσότερο εγγυήσεις παρά μετρητά, εκτός των επιδομάτων. Στην ουσία θα έχουμε εξαγγελίες κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Ακούσαμε προχτές να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι των εργαζομένων. Θα στηριχθούν και οι πλήρους και οι μερικής απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό. Επιδοτεί δηλαδή το κομμάτι της εργασίας και όχι της ανεργίας. Στην ουσία προσπαθεί να κρατήσει τις επιχειρήσεις μαζί με τις ίδιες, τους εργαζομένους να παράγουν τουλάχιστον ένα εισόδημα. Αμφισβητώ και αμφιβάλλω το αν θα είναι χρήσιμοι όλοι, λόγω του ότι ξαφνικά την επόμενη μέρα, από Δευτέρα, δεν θα γίνει στην αγορά ένας οργασμός ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να χρειάζονται. Απλά προσπαθεί και ορθώς κατ' εμέ να δώσει χρόνο σε επιχειρήσεις και στην αγορά, ακόμη και στους εργαζομένους. Ο ΦΠΑ μειώνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Στην ουσία το κράτος κάνει κάποια έσοδα. Εμείς θα τα κερδίσουμε υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρηματίες θα μειώσουν ισόποσα, άρα οι τιμές θα μειωθούν. Οι εργαζόμενοι στηρίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκαταβολή φόρου μένει να δούμε αν θα αφορά τους πάντες και με ποιον τρόπο και σε ποιο ποσοστό. Και τέλος, τα ευεργετήματα θα συνεχιστούν και τον Ιούνιο. Μείωση ενοικιώνησης φορών, απαλλαγές από φόρους. Όλα αυτά θα τα έχουμε μπροστά μας μέχρι και τον Ιούλιο, βέβαια σε μικρότερη κλίμακα και ένταση. Αλλά θα τα έχουμε κάποια στιγμή, βέβαια. Θα πάμε στο να δούμε ακριβώς το πραγματικό πρόσωπο του θέματος και του προβλήματος, όταν σταματήσουν αυτά, τι ακριβώς θα έχουμε αντιμετωπίσει. Με ρωτάνε αρκετοί ακόμη και σήμερα πώς είναι η οικονομία. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς, αν τουλάχιστον σέβεται τον αριθμό του και την επιστήμη που υπηρετεί, διότι πολύ απλά δεν έχουμε δει την οικονομία να λειτουργεί. Θα την δούμε στις επόμενες μέρες μέχρι τέλη Μαΐου σε όλο το εύρος, σε όλες τις εκφάνσεις. Από εκεί και πέρα θα μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Η ρευστότητα του ραγιώτα που μπορεί να αντλήσει κανείς είναι με 5 τρόπους. Χρήματα δηλαδή. Μέσω του ΤΕΠΗΧ 2, εκεί που προσπαθούν όλοι και έχουν συνοστιστεί για να μπουν. Από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας, επιδότηση επιτοκίου, είναι μικρή χρηματοδότηση. Μικροπιστώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα τις έχουμε Ιούνιο και Ιούλιο, μέχρι όμως 25.000 ευρώ. Και τέλος, ο γνωστός σε όλους μας αναπτυξιακός. Από αυτά τα 5 εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρουμένου βέβαια των τραπεζών, τόσο ώστε κάποιος να έχει μια σχετική ρευστότητα. Στην Ελλάδα λοιπόν τα πράγματα, για να κλείσουμε, είναι ακριβώς όπως ένας ο οποίος έχει βγει από ένα βαρύ χειρουργείο, μετατίθεται σε μια κλίνη, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Έτσι και εμείς από Δευτέρα, από τέλη Μαΐου καλύτερα, θα βλέπουμε την οικονομία βδομάδα με τη βδομάδα και θα δούμε πώς ακριβώς κινείται. Να πάμε, θέλεις, λίγο στην Ευρώπη, γιατί έρχονται κάποια ευχάριστα νέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 500 δισεκατομμύρια, αποφασίζει να δώσει
σε όλα τα κράτη-μέλη. Το 70% αυτών θεωρούν και θέλουν να είναι σχεδόν όλος ο Βορράς δάνεια με ένα ενιαίο επιτόκιο. Τι σημαίνει ενιαίο επιτόκιο? Είναι επιτόκιο το οποίο θα είναι περίπου δίκαιο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί, για όλους. Πολλοί συζητάνε μάλιστα για τον τελευταίο δανεισμό δεκαετίου ομολόγου για κάθε κράτος, αυτό να είναι και το επιτόκιο για τον καθένα. Άλλοι πάλι λένε ότι πρέπει να είναι ένα πλαφοναρισμένο επιτόκιο, δεν θα μπορεί να είναι αρνητικό, αλλά δεν θα είναι και πάνω από το 1,5%, κοντά στο 1, ίσως και κάτω από τη μονάδα. Σίγουρα θα υπάρχουν όροι, γιατί πολύ απλά τα δάνεια συνοδεύονται με όρους, έστω και αν δεν αναφέρονται από την αρχή, υπάρχουν και συνοδεύουν. Ο Βορράς, βέβαια, κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία κάνουν λόγο για να μικρύνει το κομμάτι των δανείων, να πάει στο 50%, να είναι λιγότερο, και τα υπόλοιπα χρήματα να δοθούν και με κάποιους άλλους όρους. Αυτό που είναι έκπληξη κατ' εμέ και θετική, βέβαια, είναι το 30% θα δοθεί με τη μορφή επιδοτήσεων. Έχουμε στο μυαλό μας τη λέξη επιδότηση, είναι μια βοήθεια στην ουσία που πιθανότατα δεν επιστρέφεται. Και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις από το Βορρά να μικρύνει αυτό το ποσοστό, διότι στην ουσία είναι δωρεάν χρήμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί στο Νότο. Και να περάσουμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου έχει κάποια προβλήματα που πρέπει να αποφασίσει και να επιλύσει μέχρι τις 16 Ιουνίου. Το πρώτο ακούει στο όνομα επαναγορά ομολόγων, τελειώνει τον Δεκέμβριο του 20. Πρέπει να αποφασιστεί από τώρα αν θα συνεχιστεί λόγω πανδημίας και μέχρι ποιο ύψος. Τι θα αγοράζει? Μέχρι τώρα αγοράζει τα πάντα. Γι' αυτό και αγοράζει και τα ελληνικά ομόλογα. Δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να επιλύσει μέχρι τα μέσα Ιουνίου είναι η λήξη των ομολόγων που έχει αγοράσει. Θυμόμαστε η ΕΚΤ από το 8 αγόραζε συνεχώς ομόλογα κρατών για να στηρίξει. Έρχεται η ώρα που κάποια από αυτά έχουν ήδη οριμάσει και λίγουν. Τι ακριβώς θα τα ανανεώσει? Δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει με αυτά τα ομόλογα. Επίσης, έχει μοχλεύσει κατά 50 φορές τα κεφάλαιά της. Έχει διονγκώσει τον ισολογισμό της. Πλησιάζει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια. Κάτι το οποίο, να σου πω, το 2007, πριν ξεκινήσει η κρίση, η ΕΚΤ δεν ξεπερνούσε τα 800 δισεκατομμύρια. Τώρα κοντεύει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια σαν ισολογισμό. Έχει αγοράσει λοιπόν τα πάντα όσον αφορά σε ομόλογα στην Ευρωζώνη. Κλείνοντας με τη Moody's, η οποία δεν μας έχει συνηθίσει, είναι εις εκ των τριών οίκων αξιολόγησης, δεν μας έχει συνηθίσει, ευχάριστα νέα. Να που ήρθε το ευχάριστο νέο όμως. Ακριβώς ήρθε. Το ευχάριστο είναι ότι θεωρεί ότι η ελληνική πλευρά, το ελληνικό κομμάτι της οικονομίας, θα ξεπεράσει πολύ γρήγορα την πανδημία. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένα πρόσκαιρο σοκ για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι θετικό νέο, φτάνει να μην το μεταφράσουμε έτσι, ούτως ώστε από αύριο το πρωί να νομίσουμε πως είναι ακριβώς τόσο εύκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα, τα σενάρια για ύφεση δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να διαψεύσουμε αυτά που μας τοποθετούν πάνω από το 6%. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όσο γίνεται συρρυκνωμένοι στο κομμάτι της ύφεσης, σε απόλυτους αριθμούς, το οποίο θα το δούμε σε πρώτη φάση το επόμενο τρίμηνο. Και βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, γιατί έριχνα μια γρήγορη ματιά, Νίκος, θεωρεί σημαντικό ότι σε διαδοχικές κυβερνήσεις θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια ουσιαστικά και αυτό το καλό ξεκίνημα, το θετικό, αυτή η θετική πορεία να συνεχιστεί. Δεν συζητάμε. Είναι το Ευαγγέλιο, είναι τα Άγια των Αγίων. Αν και τώρα δεν μπορέσουμε μία φορά να πούμε ότι ό,τι οι προηγούμενοι έφτιαξαν σε περίπτωση που υπάρχει άλλη κυβέρνηση, νομίζω πως θα έχουμε κάνει το τραγικότερο λάθος. Θα έχουμε αυτοκτονήσει με τον χειρότερο τρόπο. Είναι, θεωρώ, σε αυτή τη φάση επιτακτικό όχι μόνο να μην υπάρχουν, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, αλλαγές στην κυβέρνηση, ούτε καν εκλογές, έτσι τουλάχιστον πιστεύω, αλλά και να υπάρχει και σύμπραξη από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν είμαστε σε φάση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ψάχνουμε το ό,τι στραβό έχει κάνει η κυβέρνηση για να το μεταφράσουμε σε ψήφους και να λαϊκίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό μπορεί να περιμένει, θεωρώ, κάποιους μήνες, μέχρι που να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης. Να είσαι καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και τα επόμενα δύο θέματα είναι θέματα τα οποία θα μας βγάλουν από αυτή την επικαιρότητα του κορονοϊού. Πανέμορφες εικόνες λοιπόν χαρίζουν στην πόλη των Ιωαννίνων ομάδες πελαργών που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, είτε για να φωλιάσουν και να αναπαραχθούν, είτε ως επισκέπτες. Το προσωπικό του φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβότιδας είναι αυτό που παρακολουθεί και καταγράφει τον πληθυσμό. Ένα σημαντικό θεωρείται ότι εντοπίστηκαν και δύο πελαργοί που είχαν δακτυλιωθεί πριν από δύο χρόνια στην περιοχή μας. Βόλτες στα Γιάννενα κάνουν με τον ερχομό της Άνοιξης ομάδες πελαργών που βρίσκονται στην περιοχή αλλά δεν έχουν ακόμη φωλιάσει. Οι λεγόμενες συμμορίες, σύμφωνα με το φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας και το προσωπικό του που κάνει την καταγραφή των φωλιών, αποτελούν ομάδες πελαργών οι οποίοι δεν αναπαράγονται ακόμη και τριγυρίζουν σε διάφορα μέρη, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να επιλέξουν την περιοχή για αναπαραγωγή. Στην περιοχή των Ιωαννίνων φέτος υπάρχουν αρκετοί πελαργοί, ανάμεσά τους και δύο που δακτυλιώθηκαν το 2018 στο Κουτσελιό και την Ελεούσα αντίστοιχα από την συντονίστρια των δακτυλιώσεων Λευκού Πελαργού στην Ελλάδα, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Μελέτης Λευκών Πελαργών, Εύα Στέτς, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας. Το προσωπικό του φορέα συνέλαβε τις συμμορίες πελαργών να τρέφονται με ένα γεύμα που τους προσέφερε αγρότης, κόβοντας χορτάρι, αποδεικνύοντας πως όταν ο άνθρωπος το επιθυμεί, μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τη φύση, όπως τόνισε η εργαζόμενη του φορέα, Βάντα Νούτσου. Ο φορέας έχει χρόνια που παρακολουθεί και τους πελαργούς και άλλα είδη στην περιοχή. Το σημαντικό φέτος ήταν ότι έγινε στην περιοχή επανέβρεση δύο δακτυλιωμένων πελαργών. Και μάλιστα δύο πελαργών που δακτυλιώθηκαν από την κυρία Στέτς σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης πριν δύο χρόνια. Κοιτάξτε, άλλα χρόνια, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε δει τόσο μεγάλη κινητικότητα από πελαργούς, από τις συμμορίες θα έλεγα, οι οποίες είναι από ομάδες μη αναπαραγόμενων πελαργών, οι οποίες κυκλοφορούν στην περιοχή, τρέφονται και ίσως κάνουν και μια προσπάθεια φωλιάσματος. Τώρα, το ότι έτυχε φέτος να είναι αυτές οι συμμορίες, ας πούμε, είναι απρόβλεπτες. Μπορεί φέτος να είναι εδώ, του χρόνου να είναι στην Άρτα ή σε μια άλλη περιοχή. Γενικά, οι πελαργοί δεν έχουν παρατηρήσει πανελλαδικά κάποια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αλλά το ότι ήρθαν αυτές οι ομάδες φέτος εδώ μπορεί να είναι θετικό για την περιοχή μας, ότι να επιλέξουν τα Γιάννενα του χρόνου ή σε 2-3 χρόνια για φόλιασμα. Οπότε να έχουμε πιθανώς να έχουμε μία αύξηση τα επόμενα χρόνια. Για τους δακτυλιωμένους πελαργούς που είπατε ότι είναι σημαντικό, τι ακριβώς καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι ξαναήρθανε στην περιοχή? Ναι. Από τους δακτυλιωμένους πελαργούς μαθαίνουμε πληροφορίες για το πού κυκλοφορούν, πώς μεταναστεύουν, από ποιες περιοχές περνάνε. Το ότι επέστρεψαν στην περιοχή μας είναι σημαντικό, είναι μια πληροφορία ότι δύο πελαργοί που δακτυλιώθηκαν εδώ επέστρεψαν στην περιοχή και θα δούμε στη συνέχεια αν αυτοί θα επιλέξουν και την περιοχή για αναπαραγωγή. Ο ένας από τους δύο ξαναεντοπίστηκε μετά από 10 μέρες. Την πρώτη καταγραφή ήταν στις 6 Πέμπτου. Στις 15 Πέμπτου καταγράφηκε ξανά από το φορέα στην περιοχή, που σημαίνει ότι παραμένει ακόμα στην περιοχή. Οπότε έχει αρκετή τροφή. Είναι μια πληροφορία αυτή για την παρακολούθηση γενικά του είδους. Οπότε θα μας δίνουν αυτά τα στοιχεία πληροφορίες, ας πούμε, οι πελαργοί που γεννήθηκαν στην περιοχή των Ιωαννίνων. Θα φωλιάσουν πάλι στην περιοχή, θα φωλιάσουν πιο μακριά, σε τι απόσταση? Οπότε παίρνουμε τέτοιες πληροφορίες και τα... Παίρνουμε και ωραίες εικόνες, και πέρα από τις ωραίες εικόνες, νομίζω για μας τουλάχιστον, το ξαναλέω, που είμαστε έξω από όλο αυτό επιστημονικά, μας δίνει την αίσθηση ότι για να υπάρχουν αυτά τα πουλιά εδώ, για να έρχονται και να ξαναέρχονται, υπάρχει μεν η τροφή και ίσως λίγο πιο αναβαθμισμένο το φυσικό περιβάλλον που ευνοεί τη βιοπικιλότητα. Ναι. Κοιτάξτε, ίσως να είναι και ένας δείκτης. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια. Προφανώς, ναι. Αλλά ίσως τα τελευταία χρόνια να έχουν μειωθεί τα φυτοφάρμακα, έτσι, ή να χρησιμοποιούνται φάρμακα στις περιοχές που είναι πιο οικολογικά, ας πούμε. Οπότε
να υπάρχει αρκετή τροφή για αυτά τα πουλιά. Οι πελαργοί τρέφονται με ερπετά, μικρά τροκτικά έντομα, τα οποία όλα αυτά επηρεάζονται από, από τα φάρμακα, σίγουρα. Έτσι, ή ίσως σε κάποιες περιοχές που κάποια χωράφια έχουν μείνει καλλιέργητα. Και αυτό ίσως να έχει βοηθήσει. Έχετε μια καταγραφή των φωλιών που υπάρχουν εδώ και επειδή είδαμε και κάποιες φωτογραφίες όπου έχει γίνει, έχουν και μικρά πλέον οι πελαργοί. Ναι. Στην περιοχή συνήθως είναι 8 με 10 φωλιές ενεργές. Φέτος νομίζω είναι, δεν τα έχω μπροστά μου, νομίζω είναι γύρω στις 9. Το θετικό πάλι φέτος είναι ότι υπήρξε μια νέα φωλιά στο νεοχώριο Ανίνων, όπου είχαμε σχεδόν 30 χρόνια να υπάρξει καταγραφή στο νεοχώριο από φωλιές πελαργών, ενεργές φωλιές, έτσι. Κυρίως είναι γύρω στις 8 με 10. Πλέον έχουν μικρά οι περισσότερες. Φέτος υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, θέλω να πω. Ίσως επειδή είχαμε αυτές τις ομάδες μη αναπαραγόμενων ατόμων, οι οποίες σε κάποιες περιοχές έκαναν μια προσπάθεια φωλιάσματος. Οπότε είχαμε κατοίκους από τη Ζωοδόχο και από το Ροδοτόπι που ενδιαφέρθηκαν, επικοινώνησαν με το Δήμο και ο Δήμος με εμάς, μήπως μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, τους πελαργούς να φτιάξουν τη φωλιά ή να βάλουμε μια τεχνητή φωλιά. Είναι πολύ θετικό το ότι το δέχεται ο κόσμος έτσι τόσο ευχάριστο το να δημιουργηθεί στο χωριό τους πάλι μια φωλιά. Και απλά ήθελα να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να μην επεμβαίνουμε. Αφήνουμε τους πελαργούς να φτιάξουν τη φωλιά τους. Αν κάνουμε μια προσπάθεια να τοποθετήσουμε ένα καλάθι, να επέμβουμε στη φωλιά, μπορεί και να τους διώξουμε. Μπορεί να φοβηθούν ότι είναι άγρια ζώα, έτσι. Μπορεί να είναι εξοικειωμένα με τον άνθρωπο σε σχέση με άλλα άγρια πουλιά, αλλά εξακολουθούν να φοβούνται τον άνθρωπο και όταν πλησιάζουμε κοντά. Οπότε τους αφήνουμε να φτιάξουν τη φωλιά τους και μετά του χρόνου, μέσα στο χειμώνα που έχουν φύγει, μπορούμε να επέμβουμε, να τοποθετήσουμε ένα καλάθι και ίσως υλικό από τη φωλιά για να φτιάξουν στο καλάθι τη φωλιά τους. Επίσης, το ενδιαφέρον φέτος, έτσι που είδα, παρακολουθούμε τις ομάδες αυτές των μη αναπαραγόμενων ατόμων, είχαμε κάποιες πολύ ωραίες εικόνες όταν ένας αγρότης έκοβε το χορτάρι, όπου μαζεύτηκαν 18 πελαργοί για να τραφούνε. Έτσι, και ήταν πολύ ωραίες εικόνες που υπήρχε το μηχάνημα, έκοβε το χορτάρι και σε πολύ κοντανή απόσταση οι πελαργοί. Έτσι, οπότε βλέπουμε και ότι όταν θέλει ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τη φύση. Ούτε τον πρώτο, ούτε τον δεύτερο, αλλά τον 20ο γύρο της Ελλάδας με το ποδήλατό του κάνει αυτή την περίοδο ο 73χρονος Γιάννης Σουζουνίδης, που κατέχει μάλιστα 3 ρεκόρ Γκίνες. Για μία ακόμη φορά η πόλη των Ιωαννίνων αποτέλεσε σταθμό αυτής της διαδρομής, ενώ είχε την ευκαιρία να συναντήσει και φίλους που έχει κάνει στην πόλη μας. Ένας ξεχωριστός επισκέπτης βρέθηκε σήμερα στην πόλη των Ιωαννίνων, κάνοντας τον 20ο γύρο της Ελλάδας με το ποδήλατό του. Πρόκειται για τον 73χρονο Γιάννη Ουζουνίδη, ο οποίος ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση Γιάννητσών με σκοπό να γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Ξεκίνησα, είναι η τέταρτη μέρα αυτή του δρομολογίου μου. Ξεκίνησα από Κρύα Βρύση Πέλης, Μακεδονία, και κατεβαίνω από εδώ, από τα Ιωάννινα, Άρτα, Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πάτρα, φτάνω μέχρι Καλαμάτα, από τον Ταΐγετο, Σπάρτη, Τρίπολη, Ναύπλιο, Άργος, Κόρινθο, Αθήνα, και επιστρέφουμε. Δηλαδή θα διαρκέσει το ταξίδι 15 με 17 μέρες, ανάλογος με κάποιες ιδέες ορειβατικές που έχω, αν τις υλοποιήσω, θα πάει 17, ίσως και 18 μέρες. Μία βλάβη στο ποδήλατό του τον κράτησε λίγο παραπάνω στην πόλη των Ιωαννίνων, την οποία ωστόσο δεν παραλείπει να βάζει στη διαδρομή του κάθε χρόνο. Πάθαμε μια αβαρία. Εγώ ήρθα να δω έναν φίλο, τον Σπύρο, τον Χαρίση, με μεγάλη αγάπη που έρχομαι και τον βρίσκω πάντα. Και κοντά στην συνάντησή μας βρήκαμε μια αβαρία σοβαρή στο ποδήλατο
και τώρα προσπαθούμε να την φτιάξουμε για να συνεχίσω το ταξίδι μου. Από τα Ιωάννινα περνάω πάντα, όχι μόνο τις 20 φορές που έκανα γύρω Ελλάδος, αλλά και πολλά άλλα ταξίδια μικρότερα. Έχω περάσει από εδώ, είναι μία από τις πόλεις που μου αρέσουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, τις αγαπάω, αλλά και τον κόσμο. Ο Γιάννης Ουζουνίδης έχει καταγραφεί 3 φορές στο βιβλίο Guinness, μία το 1986 για τον πρώτο γύρο της Ελλάδας με ποδήλατο, το 1987 για τον γύρο της Ευρώπης και το 1994 ξανά για τον γύρο της Ελλάδας. Όπως είπα, είναι η 20η φορά που κάνω τον γύρο της Ελλάδος. Έχω πραγματοποιήσει και ένα γύρο Ευρώπης το 1987. Για τα 3 ταξίδια έχω καταχωρηθεί στο βιβλίο Guinness. Το πρώτο ήταν το 1986, 16 μέρες, 3.300 χιλιόμετρα. Το δεύτερο ήταν με τον γύρο Ευρώπης που πραγματοποίησα το 87, 8.500 χιλιόμετρα, 42 ημέρες. Και το τρίτο ρεκόρ Guinness το 1994, που πραγματοποίησα 4.200 χιλιόμετρα σε 16 μέρες πάλι. Εκτός από ποδηλάτης είναι και δρομέας και όπως τονίζει μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, η άθληση είναι γι' αυτόν τρόπο ζωής. Συνεχίζω απλώς να κάνω κάθε χρόνο γύρω Ελλάδος και άλλα πολλά μεγάλα ταξίδια και γενικά ασχολούμαι με τον αθλητισμό με μεγάλη αγάπη, έρωτα θα το χαρακτήριζα, γιατί εκτός του ποδηλάτου είμαι και μαραθωνοδρόμος. Έχω τρέξει 420 μαραθωνίους ή μαραθωνίους και υπερμαραθωνίους, βουνού προπάντων και όχι μόνο. Είμαι στα 73 μου τώρα. Λέω να κλείσω τα μεγάλα ταξίδια με αυτόν τον 20ο γύρο Ελλάδος και βλέπουμε. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου γενικά, άθληση, οικογένεια, ασχολούμαι πολύ με το γράψιμο, με το διάβασμα. Έχω γράψει ως συγγραφέας και ποιητής 123 βιβλία. Νομίζω πως βρήκα την πνευματική και ψυχική γη της επαγγελίας. Και όσο πάει η μηχανή, θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μου. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε αυτό το ταξίδι στον κύριο Ουζουνίδη και έτσι να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 15 έως 24 στη Θεσπρωτεία, από 16 έως 25 στην Άρτα και από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο.